ποιο ήταν το νομικό έρισμα πάνω στο οποίο στηρίζονταν οι κατηγορίες για την σύλληψη των χριστιανών κατά την περίοδο των διωγμών. Είναι μια ωραία απορία η οποία μας είναι χρήσιμη όχι μόνο σαν μια ιστορική γνώση, αλλά μας είναι χρήσιμη και σαν μια υπόθεση, θα λέγαμε σύγχρονη, διότι μην νομίσετε κατά περιόδους η Εκκλησία γνωρίζει διωγμούς και ίσως και η Εκκλησία μας γνωρίσει αυτούς τους διωγμούς εφ' εξής από εδώ και μπρος. Και πρέπει λοιπόν να είμαστε γνώστε. Δηλαδή, αν υποστούμε έναν διωγμόν, τι νομικά ερίσματα υπάρχουν? Νομικό έρισμα θα πει πού θα στηρίζεται η πολιτεία να διατάξει σύλληψή σου, να σε συλλάβει, να σε θεωρήσει παράνομον. Αυτό λέγεται νομικό έρισμα, προκειμένου να γίνει μία σύλληψη ή να σου κλείσει ένα ναό. Και όταν σου κλείσει το ναό και εσύ πας κρυφά εκεί και λειτουργήσεις, τότε βεβαίως είσαι παράνομος. Και τότε βεβαίως έχει κάποια ερίσματα, νομικά βέβαια πάντοτε, ξαναλέμε, γιατί πρέπει να υπάρχει, θα λέγαμε, και η νομικοφάνεια. Δηλαδή ότι νομικά κινείται η πολιτεία, ώστε δυνάμει αυτής και μία νομιμότης, η δυνάμει αυτής της νομιμοφανίας να σου κάνει τη σύλληψη. Βλέπετε ότι το θέμα δεν είναι μόνο ιστορικό, είναι χρήσιμο και για μας που δεν ξέρουμε αύριο τι μπορεί να γίνει. Ύστερα, μην ξεχνάτε, υπάρχουν τόποι σήμερα στη γη που η λατρεία του Θεού, η λατρεία του Χριστού δεν είναι τόσο άνετη όσο θα την πιστεύαμε και θα τη θέλαμε. Λοιπόν, ποιο είναι το νομικό έρισμα κατά την ερώτηση? Βέβαια, εκείνος ο οποίος ήταν χριστιανός στην εποχή εκείνη θεωρείται ότι κάνει έγκλημα καθοσιώσεως. Έγκλημα καθοσιώσεως. Να το δούμε όμως αυτό πώς και γιατί. Είναι γνωστό ότι οι διωγμοί συνέβησαν στον χώρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εφ' εξής βέβαια έγιναν αλλού και κατά τόπους και τα λοιπά. Αλλά το πρώτο φαινόμενο των διωγμών συνέβη στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Φυσικά πρώτοι οι Εβραίοι εδίωξαν τους χριστιανούς, χωρίς ακόμη η ρωμαϊκή εξουσία, ο ρωμαϊκός νόμος να λάβει μέρος. Πολύ αργότερα, εννοείται ζώντων των μαθητών, η Ρώμη επήρε στάση απέναντι στον χριστιανισμό. Οι Εβραίοι όταν εδίωκαν την Εκκλησία το έκαναν βεβαίως από άλλα, ας το πούμε, νομικοθεολογικά ερίσματα. Ποια ήταν αυτά που δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή? Ότι δηλαδή όπως ο Άγιος Στέφανος που απολογείται εις τους Εβραίους στο συνέδριο, ότι δηλαδή στράφηκε εναντίον του ναού, εναντίον του νόμου, τα οποία βεβαίως δεν ήσαν αληθή. Και δεν ήσαν αληθή διότι απλούστατα δεν υπήρχε εκ μέρους των συνέδρων, εκ μέρους των διδασκάλων, των ραβίνων, ορθή ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Και συνεπώς εξεδηλώθη διωγμός εκ μέρους των Εβραίων. Ή επιτέλους νόμιζαν ότι δεν είναι αυτός ο Μεσσίας. Και συνεπώς, αφού δεν είναι αυτός ο Μεσσίας, δηλαδή ποιος, ο Ιησούς, ασκούμε διωγμόν. Δια να διατηρήσουμε την πίστη μας ακεραία. Ο Απόστολος Παύλος που εδίωκε την Εκκλησία με βάση αυτό το έρισμα εκκινήτο. Δεν μας ενδιαφέρει όμως αυτό. Μας ενδιαφέρει τι έγινε μετά στο Ρωμαϊκό κράτος. Είναι γνωστό ότι η Ρώμη καθυπέταξε πάρα πολλούς λαούς κάτω από την εξουσία της. Πάρα πολλούς λαούς. Βέβαια την Ελλάδα, στη Μικρά Ασία, μέχρι την Περσία, την λεγόμενη Μέση Ανατολή, εδώ Παλαιστίνη, Αίγυπτον, όλων των τότε γνωστών κόσμων. Οι λαοί αυτοί ήσαν διαφορετικού πολιτιστικού επίπεδου, είχαν μέσα τους ανεπτυγμένη
μία φιλοπατρία λιγότερο ή περισσότερο. Άλλοι λιγότερο ή περισσότερο επιθυμούσαν την αποτείναξη του ρωμαϊκού ζυγού, όπως επί παραδείγματι οι Εβραίοι την είχαν εις υπερθετικών βαθμών και έκαναν διαρκώς επαναστάσεις. Και υπήρχαν και άλλα διαφορετικά επίπεδα, διαφορετικές γλώσσες, είναι γνωστό, τότε επεκράτη στον λαό η ελληνική γλώσσα, δηλαδή στα καθημερινά πράγματα η ελληνική γλώσσα, ενώ στα επίσημα και στα έγγραφα ήταν η ρωμαϊκή γλώσσα, δηλαδή η λατινική. Αυτοί όλοι οι λαοί πώς θα μπορούσαν να συγκρατηθούν κάτω από την κυριαρχία της Ρώμης? Οι αποστάσεις ήταν τεράστιες, να μετακινηθεί ο στρατός από ένα σημείο σε ένα άλλο ήταν πάρα πολύ δύσκολο και αργόν. Πώς θα γινόταν αυτό? Βέβαια η Ρώμη είχε λάβει πολλά μέτρα, όπως περιπίν η οδοποιία. Η Εγνατία οδός είναι ένα δείγμα, σώζεται ακόμη η Εγνατία οδός, κομμάτια της, πώς ακριβώς ήθελε κεραυνοβόλα να βρεθεί η Ρώμη στην Ανατολή για να πολεμήσει, να πνίξει μια επανάσταση ή ό,τι άλλο. Βέβαια σε μια ετοιμότητα στρατού, βέβαια σε ένα ναυτικό, όλα τα γνωστά που έχει μια πολιτεία. Ήταν δε και το εξής πράγμα, το οποίο θεωρεί ότι ήταν πολύ αποτελεσματικό. Εσκέφθηκε, χωρίς να πρωτοτυπεί η Ρώμη, είχε ήδη πρωτοτυπήσει η Ανατολή σε αυτό. Το συναντούμε στον Ναβουχοδονόσορα αυτό. Ακριβώς κάτω από τις ίδιες συνθήκες που και αυτός είχε πολλούς λαούς κάτω από την κατοχή του. Η θεοποίηση του αυτοκράτορα. Οπότε, όταν όλοι οι λαοί παράλληλα με τις θρησκείες τους μπορούσαν να λατρεύουν και τον Κέσσερα ως Θεό, θα δημιουργεί το μέσα στην ψυχή τους ένα σεβασμό. Και αυτός ο σεβασμός στον Κέσσερα θα είναι το σεβασμός και στο πολίτευμα της Ρώμης. Θα είναι πάρα πολύ φυσικό. Γι' αυτό, εάν κανείς δεν ελάτρευε και δεν θυσίαζε εις τον Κέσσερα, αυτό εθεωρείται έγκλημα καθοσιώσεως. Εθεωρείται ένα έγκλημα κατά του κράτους και της ασφαλείας του κράτους. Εθεωρείται έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Έτσι, δεν σε πείραζε η Ρώμη τι ήθελες να πιστεύεις. Μία εξαίρεση είχαν οι Εβραίοι, γιατί ήταν ένας δυσμεταχείριστος λαός κάτω από την κατοχή που κάθε φορά βρισκόντουσαν, ή των Ασσυρίων ή της Βαβυλώνος ή των Ελλήνων ή των Ρωμαίων. Αλλά δεν μπορούσε αυτό να συμβεί παντού. Ο χριστιανισμός είχε απλωθεί παντού. Έτσι σου λέγε, δεν σε εμποδίζω να πιστεύεις στον Χριστό. Τι είναι αυτός ο Χριστός? Τον έλεγαν μάλιστα και Χρήστο. Το χρήμε ήτα το γράφαν, ανορθόγραφα φυσικά, και δεν έχει καμία σχέση ο Χριστός με ήτα με το Χριστός με γιώτα. Κάποιος λέει Χριστός ο οποίος και τα λοιπά. Όπως σήμερα λέμε κάποιος Χριστός το Γάζορο και τα λοιπά. Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις, αρκεί να θυσιάσεις εις το άγαλμα του Θεού αυτοκράτορας. Καταλαβαίνετε όμως ότι οι χριστιανοί δεν μπορούσαν αυτό να το κάνουν. Ήταν αδιανόητο πράγμα να θυσιάσει ο χριστιανός εις τον αυτοκράτορα. Θεοποίησης ανθρώπου, αδιανόητο πράγμα. Συνεπώς ηρνούντο. Και αρνούμενοι συνελαμβάνοντο. Και συνελαμβάνοντο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Κατά του Κέσσαρος και κατά της ασφαλείας του ρωμαϊκού κράτους. Το βλέπετε πολύ ωραία, πολύ καθαρά αυτό. Και σύμφωνα με τον τότε νόμο, όχι μόνο κατεδικάζοντος σε θάνατο, αλλά ακόμα ηρπάζεται και η περιουσία των χριστιανών. Έχουμε μία πολύ ωραία περικοπή στην προς Εβραίους επιστολή που λέγει ότι τότε που αρπάχθηκε η περιουσία σας, αυτό το δεχθήκατε με πολύ μεγάλη χαρά. Διότι δεν έχουμε, λέγει εξάλλου, εδώ κάποια περιουσία αληθινή. Ό,τι έχουμε είναι για να περάσουμε. Γιατί κρίνατε
ότι έχουμε την μόνιμη και τη σπουδαία περιουσία μας εις αυτόν τον ουρανό. Άρα λοιπόν, πολύ καλά εκάνατε τότε με χαρά να αποδεχτείτε την δίμευση της περιουσίας σας υπέρ του Αυτοκράτορος. Μάλιστα σημειώσατε ότι αυτή η δίμευση της κάθε περιουσίας δεν πήγαινε στο κράτος, αλλά πήγαινε εις τα έσοδα του Αυτοκράτορος. Ωραία μέθοδος και αυτή. Οπότε βλέπετε, παιδιά, ποιο ήταν το νομικό έρισμα προκειμένου να γίνει η σύλληψη των χριστιανών. Βέβαια, σε ένα μελλοντικό διωγμό της Εκκλησίας δεν θα μπορούσε να τεθεί αυτό. Αλλά μην ξεχνάτε ότι σε κάθε εποχή πάντοτε χαλκεύεται κάποιο νομικό σχήμα που μπορούν ανά πάσα στιγμή να σε συλλάβουν και να μην επιτελείται το χριστιανικό σου έργο, η λατρεία σου στο Θεό και τα λοιπά, ή η χρήση ναού και ούτω καθεξής. Σας είπα ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση, ας την έχουμε υπόψη μας.